Λοιπόν, θέλω να πω δύο κουβέντες, το ξέρεις. Μην κάνουμε τώρα ότι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ναι. Υπάρχει εδώ, έχει ανακύψει με αυτή την ιστορία ένα προσωπικό ζήτημα που με αφορά. Το άκουσε τον Παύλο. Και δεν έχω απασχολήσει τη συχνότητα του Real FM για προσωπικά ζητήματα, αλλά αυτό δεν είναι προσωπικό. Έχει να κάνει και με τη δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Έχει να κάνει και με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία γίνεται κοιμάς στα χέρια των ατίμων. Έτσι. Διότι εδώ υπάρχει ατιμία. Πριν πω το επιπροσωπικό, θέλω να σημειώσω το εξής. Αυτό το οποίο συνέβη προχτές ήταν κάτι παραπάνω από τραγικό. Αυτό το δυστύχημα ήταν σοκαριστικό. Για αυτό το οποίο συμβαίνει στους ελληνικούς δρόμους. Όποιος άκουσε τον Ιαβέρη πριν από λίγη ώρα στον Χατζηνικολάου, στον Αντένα, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει μέχρι και με τα κόμματα και με τις τελείες που έβαλε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό που λέμε ασφαλής οδήγηση κτλ. Να πω ότι, ξέρεις, κοιτούσα κάποια στοιχεία. Ναι. Η Ελλάδα στους πολέμους μέσα στον 20ο αιώνα είχε απώλειες σε ζωές, ξέρεις πόσους ανθρώπους, 70.000 ανθρώπους. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι μας που χάσαμε από τους πολέμους μέσα στον 20ο αιώνα. Τα 50 χρόνια από σήμερα προς πίσω, ξέρεις πόσους ανθρώπους θρηνήσαμε σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Δεν αναφέρομαι στα εκατομμύρια των τραυματισμένων, στους ανάπηρους, μιλάω για νεκρούς. 140.000. Διπλάσιες δηλαδή απώλειες. Ακριβώς. Στους ελληνικούς δρόμους λοιπόν διεξάγεται ένας πόλεμος. Είναι μια γενοκτονία αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μια γενοκτονία. Και βεβαίως υπάρχουν αίτια για όλη αυτή την ιστορία, τα οποία θα πρέπει κανείς να τα αναζητήσει στο κράτος, στους δρόμους, στους εργολάβους, στην οδηγική παιδεία. Υπάρχει άνθρωπος... Στη χαλάρωση της πειθαρχίας για τα πρόστιμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ορθότατον. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει ακούσει έστω μία ιστορία για το πώς δόθηκε ένα δίπλωμα σε αυτή τη χώρα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή λοιπόν είναι μία πραγματικότητα. Και σε αυτή την πραγματικότητα λοιπόν ήρθαν κάποιοι να πουλήσουν αθλειότητα. Δεν αναφέρομαι στο προσωπικό μου θέμα τώρα, θα αναφερθώ στη συνέχεια. Μετά, ναι, ναι. Βγαίνει ένας τύπος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το όνομά του δεν θέλω να πω, ο οποίος άρχισε να κάνει ανάλυση για το ταξικό, για τον ταξικό χαρακτήρα. Αυτό που δεν έκανε ο άνθρωπος που έχασε τους δικούς του. Του εγκλήματος. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν θέλεις, αν μπει στη διαδικασία να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να μιλήσεις όχι με όρους προσωποποίησης ευθύνης, αλλά αν θέλεις με όρους ενός συστήματος το οποίο μετατρέπει το αυτοκίνητο σε κοινωνικό, σε κοινωνική καταξίωση, σε λεφτά, σε κοινωνική επιφάνεια. Ναι. Έτσι. Αν το κάνεις με αυτούς τους όρους μπορούμε και να συνεννοηθούμε. Μπορεί και να συνεννοηθούμε, λέω. Αλλά όταν το κάνεις με όρους ενός χυδαίου αντικαπιταλισμού, τι να συνεννοηθούμε. Έρχεται λοιπόν μετά ο άλλος, αυτού θα το πω το όνομά του, ο Γεωργιάδης, και... Τώρα λέω γιατί δεν το πες. Ο Μανιός, μωρέ, εντάξει, έχει νόημα τώρα. Μπάς περιπτώσει, διότι ο Γεωργιάδης έχει και μία πολιτική ιδιότητα η οποία είναι ανωτέρα του βουλευτού. Είναι και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και βγάζει λοιπόν μια ανακοίνωση. Με αφορμή λοιπόν όλη αυτή την χυδαιότητα της μιας όχθης, και μιλάει με έναν αφοριστικό και γενικευμένο τρόπο στους αριστερούς, απέναντι σε όλους τους αριστερούς, οι οποίοι μιλούν, λέει, με μίσος, ότι εκφράζουν το φουρομερό τους φθόνο σαν δηλητήριο και καλεί την υπόλοιπη κοινωνία να περιφρονήσει τους αριστερούς. Για ποιο θέμα? Για το γεγονός ότι κάποιοι σαν το Μανιό μίλησαν με τον τρόπο που μίλησαν για το συγκεκριμένο δυστύχημα. Πολιτικοποιούν δηλαδή και το δυστύχημα. Ακριβώς. Ακριβώς. Και η μεν και η δεν τώρα. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν, με αφορμή αυτό, είπα για τον πρώτο, να πω και για τον δεύτερο, ότι ξέρεις, και νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε, η γενίκευση είναι η αρχή του φασισμού. Αυτό δεν είναι? Έτσι. Εάν λοιπόν ακολουθούσαμε αυτή την αρχή του κυρίου Γεωργιάδη, τότε επειδή ο ίδιος είναι ακροδεξιός, θα λέγαμε
ότι, εγώ δηλαδή θα έλεγα, ότι όλοι οι συντηρητικοί πολίτες ή όλοι όσοι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξοί. Ε, όχι, δεν είναι. Επειδή ο ίδιος παρουσίαζε βιβλία για τα SS, αν εγώ ακολουθούσα τη δική του τακτική, θα έπρεπε να πω ότι όλοι όσοι τον ψηφίζουν είναι τέτοιοι. Αυτό θα ήταν μια γενίκευση απαράδεκτη, θα ήταν η αρχή του φασισμού. Και αν κάποιος είχε την άποψη ότι αυτά που λέει ο κύριος Γεωργιάδης εδώ είναι γελοιότητες, άρα είναι γελίος, και κατέφευγε στο συμπέρασμα ότι και όσοι τον ακούν είναι τέτοιοι, επίσης θα ήταν ένας φασισμός. Αυτό λοιπόν που έκανε και ο ένας και ο άλλος, επικρίνοντας ο ένας τον άλλον, τι κάνουν στην πραγματικότητα? Κάνουν αυτό το οποίο δήθεν επικρίνουν. Κάνουν ακριβώς το ίδιο δηλαδή. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης είναι και υπόλογος, όχι μόνο για αυτό που λέει για το βρωμερό φθόνο και όλα τα άλλα, αλλά είναι και υπόλογος μικρόνοιας. Διότι αυτά δεν τα λέει με την ιδιότητα του απλού, βάζω εντός εισαγωγικών, βουλευτή, τα λέει και με την ιδιότητα του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ας τα βρούνε λοιπόν εκεί πέρα με τον κύριο Μητσοτάκη, και εν πάση περιπτώσει αυτές οι γενικεύσεις, καλά λέω, είναι η αρχή του φασισμού. Yeah. Είναι προφανές λοιπόν ότι διαμορφώνεται μια συνείδηση, δεν όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού στον κόσμο. Έχεις λεφτά, είσαι μάγκας. Έχεις Φεράρι, είσαι μάγκας. Έχεις έπαυλη, είσαι μάγκας. Και αυτό ταυτόχρονα οικοδομεί μια συνείδηση που, αφού πρώτα έχει φετιχοποιήσει το πράγμα, και μέσω του πράγματος εσύ γίνεσαι κάτι. Αν κάνουμε μια τέτοια προσέγγιση, θα πιάσουμε όλοι τους εαυτούς μας να έχουμε τέτοιου τύπου επιρροές. Γιατί σε αυτή την κοινωνία ζούμε. Όμως αυτές οι γενικεύσεις για τις οποίες μίλησα, εάν τις βάλεις στην κρυσάρα του ορθολογισμού, καταλήγεις λοιπόν ότι είναι γενικεύσεις φασιστικού τύπου. Και θα χρησιμοποιήσει το σχήμα της υπερβολής, με εκείνη την έννοια που χρησιμοποιείται η υπερβολή, για να δώσεις αυτό που θέλεις να πεις, έτσι. Λοιπόν, σε πιάνει γιατί πέρασε με κόκκινο. Λοιπόν, 10.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση για 3 χρόνια του διπλώματος. Δεν τα χαλάσουμε στα νούμερα τώρα, θα τη βρούμε την άκρη. Λέω το σκεπτικό. Σε ξαναπιάνει γιατί πέρασε το κόκκινο, γιατί αυτή είναι εγκληματική πράξη, έτσι. Το περνάω το κόκκινο. Λοιπόν, 20.000 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση διαπαντός του διπλώματος. Σε ξαναπιάνω να οδηγείς ενώ σου έχω αφαιρέσει το δίπλωμα. 10 χρόνια φυλακή, κοινωνική εργασία. Πού? Σε εκείνους τους χώρους που είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι βαριά τραυματισμένοι από τα ατυχήματα. Έτσι. Βεβαίως, όλα αυτά θα ξαναπώ στο πλαίσιο ενός κράτους που έχει δρόμους. Δρόμους. Που οι εργολάβοι δεν είναι νταβατζίδες. Αυτό νομίζω θα υπάρξει μόλις εκλείψουν οι εργολάβοι. Γιατί όσο υπάρχουν θα είναι νταβατζίδες. Οι τροχονόμοι δεν θα είναι εισπρακτικός μηχανισμός. Να έρχομαι να σε γράψω, να έρχομαι να σε σώσω, είναι η όλη η ιστορία. Λοιπόν, και βεβαίως ένα σύστημα μέσων μαζικής ενημέρωσης αλλά και παιδείας, το οποίο να μαθαίνει το παιδάκι ότι το αυτοκίνητο δεν είναι το play game αυτό που είναι στην οθόνη του. Γιατί ξέρεις, το έλεγε ο Ιαβέρης και νομίζω έχει δίκιο. Λέει, εμείς οι μεγαλύτεροι μπορεί να σοκαριστήκαμε με αυτό που είδαμε. Τα παιδιά, τα οποία είναι μπροστά σε έναν υπολογιστή καθόλου και παίζουν παιχνίδια, αυτό το έχουν δει εκατομμύρια φορές. Στο προσωπικό. Σήμερα λοιπόν ανακυκλώνεται σε χιλιάδες φορές μέσω του διαδικτύου και μέσω του Facebook και μέσω των διαφόρων blogs ένα κείμενο το οποίο λέει τα εξής. Είναι ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του Τζάμπο, τον τραγικό πατέρα δηλαδή. Έχει κάνει μια ανακοίνωση πριν από λίγο. Ένα κείμενο το οποίο, ξαναλέω, αναφέρεται στον ιδιοκτήτη του Τζάμπο και τον κατακρίνει για θέσεις τις οποίες διατύπωσε, όπως η ιδιωτικοποίηση της Μακρονήσου, η ιδιωτικοποίηση της Ακρόπολης και άλλα τέτοια. Πότε? Αυτό το κείμενο φέρει την υπογραφή Νίκος Μπογιόπουλος. Αυτό το κείμενο όντως το έγραψα εγώ. Είναι δικό μου κείμενο αυτό. Και όπως το έγραψα τότε, το συνυπογράφω, το ξαναγράφω σήμερα. Αυτό το οποίο διέπραξαν όμως οι άθλοι, αυτά τα σκουλίκια, αυτοί οι τυποτένοι που το ανέσυραν,
είναι που, να ανασύρουν. Που το έφυγε σε χιλιάδες αναρτήσεις σε. Πες τα εγώ, θα τα λέω στην κυρία, τα βγάζουμε. Ναι, ναι, ναι. Δεδομένου ότι ξέρει ο κόσμος τι έχει συμβεί τώρα. Αυτό το κείμενο λοιπόν γράφτηκε και δημοσιεύτηκε το 2012. Το 2012. Πέντε χρόνια πίσω. Πέντε χρόνια πίσω. Γράφτηκε για άλλο λόγο, γράφτηκε για άλλη αιτία, γράφτηκε για άλλο θέμα. Και υπάρχουν λοιπόν διάφορα σκουλίκια, διάφοροι τυποτένιοι, οι οποίοι για να με εμπλέξουν, δεν ξέρω γιατί το έκαναν, στην αλητεία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μετά την τραγωδία την προχτεσινή, αναδημοσιεύουν σήμερα, πέντε χρόνια μετά, αυτό το κείμενο, το οποίο είναι προφανές ότι γράφτηκε για άλλους λόγους, γράφτηκε πέντε χρόνια πριν από το δυστύχημα, και αυτός που το θυμήθηκε το χρησιμοποιεί για να με ενεπλέξει στην αλητεία του. Έχω να πω λοιπόν από τα μικρόφωνα και του Real FM ότι καταγγέλλω με όλη τη δύναμη που έχω αυτού του είδους τον χυδαίο αντικαπιταλισμό, μάλλον αυτή τη χυδαιότητα που καμώνεται τον αντικαπιταλισμό. Έχω να πω ότι είναι άλλο πράγμα να είσαι κομμουνιστής και είναι άλλο πράγμα να είσαι τομάρι. Εσείς που είστε τομάρια γνωρίζετε πρώτοι και καλύτεροι την διαφορά. Επίσης έχω να τους πω ότι ο επιστημονικός σοσιαλισμός και το ήθος που περιέχεται σε αυτό που λέμε ταξική πάλη δεν έχει καμία σχέση με την προσωποποίηση των πολιτικών σχέσεων. Αυτή είναι μια τακτική που αρμόζει είτε σε ζωρό προβοκάτορες είτε σε αντιδραστικά φασιστικά ανθρωποειδή. Και σε κάθε περίπτωση η ταξική πάλη δεν διεξάγεται πάνω σε μνήματα και δεν διεξάγεται πάνω στα μνήματα παιδιών. Α, μπράβο. Καταλάβατε, σκουλίκια. Και επίσης θέλω να πω σε αυτά τα τυποτένια χαμερποειδή, σε αυτούς τους που σερφάρουν στην διαδικτυακή αλητεία, σε αυτά τα σκουλίκια που τα πουλάνε όλα στο βωμό της εντυπωσιοθυρίας, ότι έχουν μπλέξει μαζί μου με αυτό που κάνανε. Και δεν εννοώ μόνο ότι έχω ενημερώσει ήδη το συνδικαλιστικό μας όργανο, την ΕΣΥΕΑ, ότι έχω ενημερώσει αυτούς που πρέπει και θα ενημερώσω και όλους τους υπόλοιπους. Έχω να πω επίσης ότι το μόνο που διαπνέει τη σχέση μου με αυτούς τους αλήτες που έκαναν αυτό που έκαναν είναι ότι η βρωμιά τους δεν μπορεί να με ακουμπήσει. Η βρωμιά σας δεν μπορεί να με ακουμπήσει. Αυτό λοιπόν το οποίο διαπράξατε, που πήρατε ένα κείμενό μου του 2012 προσπαθώντας να εμπλέξετε εμένα και το ριζοσπάστη στην αλητεία στην οποία πρωταγωνιστείτε, σας λέω ότι δεν πρόκειται να περάσει και σίγουρα δεν θα περάσει έτσι. Και κάτι τελευταίο για την κυρία Γεωργία Κοντράρου. Τζόρτζια είναι το. Ναι. Αυτή λοιπόν η κυρία. Παλαιά συνάδελφος, δικαστική στα Νέα. Μάλιστα. Με πληροφορούν τώρα ότι γράφει εδώ στα Facebookια, πώς τα λένε αυτά, το εξής. Έχει πάρει λοιπόν αυτό το κείμενο, το οποίο είπα τι είναι. Είναι του 2012, για άλλο θέμα, για άλλη αιτία, με άλλη αφορμή. Το πήρε λοιπόν ως καλή δημοσιογράφος που είναι αυτή η κυρία Κοντράρου. Το ανάρτησε στο Facebook της με την εξής σημείωση. Θα απευθύνεται σε μένα βέβαια. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Εγώ πάντως ντρέπομαι που δηλώνεις δημοσιογράφος. Έπιασες πάτο φίλε και έσπασες όλα τα κοντέρ της ηθικής. Μυαλό με κινητήρες 5 Porsche πόρωσης. Αυτά γράφει η κυρία Τζόρτζια Γεωργία Κοντράρου. Με αφορμή το κείμενο για το οποίο σας μίλησα περί τίνος πρόκειται. Έχω να πω στη συγκεκριμένη κυρία ότι μετά από χρόνια στη δημοσιογραφία, δεν την ξέρω προσωπικά, ξέρω ότι είναι δημοσιογράφος, είναι η ώρα να σταματήσει με τη δημοσιογραφία του περίπου. Αυτό που ασκείται κυρία μου είναι η δημοσιογραφία του περίπου.
όταν θα φύγετε από αυτή τη μέγενη και αυτό το φαύλο κύκλο της δημοσιογραφίας του περίπου, θα μάθετε όταν κάνετε μια δημόσια ανακοίνωση να βλέπετε όλα τα στοιχεία που συγκροτούν αυτή την ανακοίνωση. Και τώρα λοιπόν που μάθατε ότι το κείμενο αυτό είναι του 2012, ότι έχει γραφτεί για άλλους λόγους, τους οποίους υπογράφω και σήμερα, και αυτό το κείμενο χρησιμοποιήθηκε για να με εμπλέξει και μένα και το ριζοσπάστη, επαναλαμβάνω, στην αλητεία στην οποία συμμετέχετε, εάν δεν είστε αλήτησα, εάν δεν είστε κοινή συκοφάντρια, θα ζητήσετε ένα μεγαλοπρεπές συγγνώμη. Καταλάβατε, κυρία μου? Βεβαίως το συγγνώμη που θα ζητήσετε δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη της δημοσιογραφίας του περίπου που ασκείτε. Καταλάβατε, κυρία μου? Για να το κλείσουμε λοιπόν το προηγούμενο, επαναλαμβάνω, στις βρωμιές σας δεν μπορείτε να εμπλέξετε ούτε εμένα προσωπικά, ούτε το ριζοσπάστη. Το κείμενο στον οποίο δημοσιεύτηκε το 2012, πριν από 5 χρόνια δηλαδή, θα επαναλάβω ότι όσοι διαπράξατε και συνεχίζετε αυτή την αθλειότητα είστε τυποτένιοι, τέτοιοι είστε, και όσοι βάζετε μπροστά και την τάχα μου δημοσιογραφική σας ιδιότητα, είναι δημοσιογραφική ιδιότητα του περίπου. Θα ζητήσετε λοιπόν συγγνώμη για την αθλειότητα που έχετε διαπράξει, και θα επαναλάβω ότι την τιμή του κανένας δεν μπορεί να του την πάρει. Την τιμή τη χάνεις μόνος σου. Και εγώ, για σκουλίκια σαν και εσάς, δεν είμαι διατεθειμένος να χάσω την τιμή μου. Καταλάβατε, κυρία Γεωργία? Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Για σας, κυρία μου, για σας λέω, κυρία Γεωργία Κοντράρου, που συνεχίζετε στο Facebook να γελιοποιήσετε, θα επαναλάβω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Εάν δεν ζητήσετε συγγνώμη για το γεγονός ότι, συνειδητά ή ασυνείδητα, πέσατε στην παγίδα της αναπαραγωγής μιας αλητείας που αφορά εμένα και το ριζοσπάστη, εάν δεν ζητήσετε συγγνώμη λοιπόν για αυτό που έγινε, που πήραν διάφοροι άθλοι ένα κείμενό μου του 2012, 10 Γενάρη του 12 δημοσιεύτηκε αυτό στο ριζοσπάστη, για να το χρησιμοποιήσουν σήμερα, για να με ενεπλέξουν και μένα και το ριζοσπάστη στην αθλειότητα η οποία διεξάγεται πάνω σε μνήματα, εάν δεν ζητήσετε συγγνώμη για αυτό που έχετε διαπράξει, θα είστε κοινή αλήτησα και συκοφάντε.